Μετά από προσπάθεια ετών, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και βρίσκεται σε ισχύ το ρημοτομικό σχέδιο της περιοχής των σεισμοπλήκτων του Δήμου Ιαννητών, που είχε ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και η πράξη εφαρμογής που είχε κυρωθεί με την αριθμό 1-2001 πράξη, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Δημάρχου Ιαννητών στις 16 Φεβρουαρίου του 2001. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν πλέον να εκδίδουν οικοδομικές άδειες, ενώ οι δικηγόροι και συμβολεογράφοι μπορούν να συντάσσουν συμβόλαια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή σεισμοπλήκτων βρίσκεται εντός ρημοτομικού σχεδίου με εγκεκριμένη πράξη εφαρμογής. Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου του Δήμου Ιαννητών, για την ισχύ της ακυρωθήσας πράξης εφαρμογής συνέβαλε σημαντικά ο Περιφερειάρχης Υπήρου και η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, ενώ για την επανέγκριση του ακυρωθέντος σχεδίου συνέβαλαν καθοριστικά με τη σύνταξη μελέτης αιτιολόγησης της αιτιάσης του Συμβουλίου της Επικρατείας οι υπάλληλοι του αρμόδιου τμήματος πολεοδομικών εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας. Η Δημοτική Αρχή απευθύνει ευχαριστίες σε όλους για τη συμβολή τους, ώστε να κλείσει μια σημαντική εκκρεμότητα για τους κατοίκους των σεισμοπλήκτων. Στο μεταξύ, την ολοκλήρωση των διαδικασιών που θέτουν πλέον σε ισχύ το ρημοτομικό σχέδιο των σεισμοπλήκτων χαιρετίζει η Παράταξη Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα, σημειώνοντας ότι μπαίνει τέλος σε ένα θέμα που ταλάνιζε για πολλά χρόνια τους πολίτες, οι οποίοι μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν χωρίς εμπόδια τις περιουσίες τους. Ταυτόχρονα όμως εκφράζει και τη δυσαρέσκειά της από το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή ξέχασε να την ευχαριστήσει για τη συμβολή της. Η σημερινή Δημοτική Αρχή στην ανακοίνωσή της για το θέμα επέδειξε για μία ακόμη φορά ότι είναι μικρόψυχη, αποφεύγοντας να ονοματίσει στους συμμετέχοντες τη συλλογική προσπάθεια που έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια τη δική μας Δημοτική Αρχή, εκτός αν μας περιλαμβάνει στους λοιπούς που απευθύνει ευχαριστίες. Οι πολίτες όμως γνωρίζουν και τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες και τους αγώνες που δώσαμε για το ζήτημα αυτό, σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα.